Η διαμαρτυρία των δανειοληπτών έξω από τη Βουλή ταλαιπώρησε εκατοντάδες οδηγούς, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στους δρόμους γύρω από τη Βουλή με τις ουρές να φτάνουν μέχρι και το κέντρο της πόλης. Η άρνηση της αστυνομίας να τους επιτρέψει να μεταφερθούν στην είσοδο της Βουλής οδήγησε τους διαμαρτυρόμενους να κλείσουν κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας, εμποδίζοντας ήδη τα οχήματα να περάσουν. Συγκεκριμένα παρέμειναν κλειστές οι οδοί Νεχρού, Μουσείου, Ηλιοφόρος Ομήρου, Ηλιοφόρος Λόρδου Βύρονος και η οδός Χήλωνος. Με τους οδηγούς να κουρνάρουν και να φωνάζουν στους διαμαρτυρόμενους. Η ένταση μεταξύ οδηγών και διαδηλωτών οδήγησε σε επεισόδιο μεταξύ γυναίκας συνοδηγού και διαδηλώτριας. Η συνοδηγός, φανερά εκνευρισμένη από την κίνηση που δημιουργήθηκε, κατέβηκε από το όχημά της και επιτέθηκε σε διαμαρτυρόμενη με αποτέλεσμα να δεχθεί και η ίδια την έντονη αντίδραση των υπολείπων που βρίσκονταν εκεί. Σύμφωνα πληροφορίες του Αντένα, η διαμαρτυρόμενη μετέβηκε το απόγευμα στην αστυνομία, όπου και έκανε καταγγελία κατά του ατόμου που τη χτύπησε.